Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, πρώην βουλευτής και νυν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ενωτική πρωτοβουλία που στη συνέχεια της συζήτησής μας θα έχετε την ευκαιρία να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Λαπαβίτσα. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε. Κύριε Λαπαβίτσα, το τελευταίο σας άρθρο έχει τίτλο «Ηγεμονικός ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων» και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εστιάζεται σε δύο σημεία, σε δύο πόλους σύγκρουσης που είναι η Ουκρανία και η Παλαιστίνη. Εν μέσω βρίσκεται η ηγεμονική δύναμη που λέγονται οι ΗΠΑ Αμερικής, αλλά με όλη αυτή τη σύνθεση δοκιμάζεται και το ΝΑΤΟ, που όσο πάει και οι προκλήσεις γίνονται μεγαλύτερες. Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να το προεκτείνουμε στη Συνική Θάλασσα και στον ανταγωνισμό που γίνεται εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, το άρθρο αυτό το έγραψα γιατί προφανώς έχουμε όξυνση των ηγεμονικών συγκρούσεων στον κόσμο μας. Έχει τώρα περίπου 10 χρόνια λιγότερα που συμβαίνει αυτό με μεγάλη ένταση και όσοι παρακολουθούν τα γεωπολιτικά πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν φαινόταν έτσι η κατάσταση πριν από 15 χρόνια. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει το 2010 ή το 2008 ότι εδώ θα καταλήξουμε. Η όξυνση λοιπόν αυτή απαιτεί ανάλυση και ερμηνεία. Αλλά πρώτα πρέπει να την περιγράψουμε. Πρέπει να κάνουμε μια πρώτη διάγνωση των συμπτωμάτων. Τι έχουμε λοιπόν, κατά τη δικιά μου άποψη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις υπερδυνάμεις στον κόσμο. Υπάρχει φυσικά υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η κατεξοχήν υπερδύναμη. Οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Δεν χωρεί αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχει δεύτερον η Κίνα, η οποία έχει εξελιχθεί ραγδαία στην νούμερο 2 οικονομική υπερδύναμη και σε πολλά σημεία υπερέχει των ΗΠΑ. Δηλαδή στη βιομηχανία πρόσφατα και στο εμπόριο ξεπέρασε τις ΗΠΑ, όχι όμως στα χρηματοπιστωτικά και αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε πιο μετά. Και η οποία Κίνα έχει αποκτήσει ολόνα και περισσότερη στρατιωτική ισχύ και πολιτική ισχύ. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη υπερδύναμη. Και υπάρχει και η τρίτη υπερδύναμη, για να είμαι συγκεκριμένος, η Ρωσία, η οποία έχει πολύ ισχυρότερη οικονομία από αυτή που συνηθίστηκε να λέγεται τα τελευταία δύο χρόνια. Μας την παρουσίαζαν ως περίπου έναν, πώς το είπαν, η κλασική αμερικανική έκφραση, βενζινάδικο με πυράβλους. Δεν είναι βενζινάδικο, είναι μια σημαντική οικονομία, είναι μέσα στις μεγαλύτερες 10 στην πραγματικότητα και έχει πάρα πολύ μεγάλη στρατιωτική ισχύ, μεγαλύτερη της Κίνας. Η Ρωσία λοιπόν είναι η τρίτη υπερδύναμη, μια απόσταση σχετικά από τις άλλες δύο, αλλά είναι υπερδύναμη. Αυτές οι τρεις υπερδυνάμεις είναι που συγκρούν αυτή τη στιγμή για την ηγεμονία. Η Αμερική είναι σε υποχώρηση, προφανώς. Ο μονοπολικός κόσμος τελείωσε. Και εμφανίζεται ένας νέος κόσμος που αυτές οι τρεις δυνάμεις συγκρούνται για την ηγεμονία και από κοντά είναι η Ευρώπη, η οποία είναι σε αποδρομή, έχει εξοκύλει η Ευρώπη, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Και εμφανίζεται μια πλειάδα νέων χωρών, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική και ούτω καθεξής, οι οποίες αυτές μπαίνουν δυναμικά στο γεωπολιτικό σύνολο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του κόσμου μας σήμερα. Και θέλει ερμηνεία. Και θέλει ερμηνεία γιατί η σύγκρουση των τριών χωρών για την ηγεμονία είναι οξύτατη και έχει προφανές στρατιωτικό περιεχόμενο. Η στρατιωτικοποίηση της Σιβηλίου τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς προηγούμενο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχει όθηση προς πόλεμο δηλαδή. Και αν συμβεί αυτός ο πόλεμος, δηλαδή πόλεμος υπερδυνάμεων, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι τραγικά για ολόκληρη την Ιφίλιο. Αυτό είναι που χρήζει ερμηνείας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να το συνδέσουμε με τις οικονομικές εξελίξεις. Όχι όμως, ξέρετε, με την καθημερινή έννοια ότι κάποιος έχει να βγάλει όφελος από αυτό και γι' αυτό συγκρούνται. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ με την δομή των οικονομιών και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο ανταγωνισμός παγκοσμίως. Αυτό εννοώ όταν λέω με τα οικονομικά αίτια. Και το λέω αυτό γιατί δεν είμαι ο μόνος που αναγνωρίζει τη σύγκρουση των ηγεμονικών δυνάμεων, προφανώς, αλλά οι συνήθεις θεωρίες, είτε είναι αυτές της νεοφιλελεύθερης παράδοσης, οι οποίες μιλάνε για αυτό που λένε
κόσμο των κανόνων και αυτά που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή οι κανόνες και οι συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη κτλ. Αυτά είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είτε είναι οι άλλοι του ρεαλισμού που μιλάνε για τους υλικούς παράγοντες που καθορίζουν τη σύγκρουση, οι οποίοι είναι πιο πιστικοί, και αυτοί όμως δεν πάνε αρκετά μακριά, γιατί δεν το συνδέουν με την οικονομική πραγματικότητα από κάτω. Αυτό ήθελα να πω στο άρθρο. Πριν όμως, κύριε Λαπαβίτσα, μισό λεπτό, πριν να προχωρήσουμε, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις για το θέμα το οικονομικό, θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο με το κομμάτι της γεμονίας, που το υπόστρωμα είναι η πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη στην Ουκρανία, ταυτόχρονα έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ, ο Τραμπ προηγείται, όλοι ξέρουν ότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική, το είδαμε και στην προηγούμενη ηττία του Τραμπ όσον αφορά τη Ρωσία, και έχει προαναγγείλει ότι αν αναλάβω την εξουσία θα σταματήσω την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, η οποία θα υποχρεωθεί να αναθεωρήσει το αμυντικό της δόγμα. Αυτό είναι το ένα, για να κλείσουμε το πολιτικό. Την ίδια στιγμή, για να το απαντήσετε συγκεντρωτικά το λέω, την ίδια στιγμή ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, μένεται και βλέπουμε ότι ακόμα και οι ΗΠΑ πιστό σύμμαχος του Ισραήλ, με τις ακρότητες και την γενοκτονία που διαπράττεται εκεί χωρίς κανόνες πλέον, έχουν έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει και η τρίτη πηγή σύγκρουσης, η οποία δεν έχει εκραγεί ακόμα, αλλά δεν είναι μακριά, στην Ταϊβάν. Στη Συνική Θάλασσα. Αυτή τα τρία στα σημεία της Συμφιλίου, τα οποία είτε είναι σε πόλεμο, είτε σε γενικευμένο πόλεμο, είτε απειλούν άρθρος αυτόν, είτε τέλος πάντων να ξεκινήσει πόλεμος, είναι και χαρακτηριστικά τη σύγκρουση των ηγεμονικών δυνάμεων στην οποία αναφέρθηκα. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένας χώρος πολέμου αυτό που έχει ξεκινήσει. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, θα σας πω δύο κουβέντες επί του συγκεκριμένου γι' αυτό και μετά να μιλήσουμε για τα αίτια, ενώ τα οικονομικά, το οικονομικό υπόβαθρο. Όσον αφορά την Ουκρανία, νομίζω ότι πλέον ξεκαθάρισε ότι αυτό που συμβαίνει εκεί δεν ήταν αυτό που υπόθηκε επίσημα το 2022. Βεβαίως επιτέθηκε η Ρωσία, αλλά είναι προφανές ότι από πίσω υπήρχε συνταγμένη πίεση από πλευράς των Αμερικανών και των Ευρωπαίων για την έκταση του ΝΑΤΟ, για να γίνουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, για να μετατραπεί η Ουκρανία σε προωθημένο πόλο, τέλος πάντων, που θα απειλούσε την Ρωσία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι δηλαδή αθώα ειδήσει, κάθε άλλο. Προέκυψε λοιπόν αυτός ο πόλεμος από τη σύγκρουση ακριβώς την ηγεμονική ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις, καθώς πίεζαν οι Αμερικανοί με συμμάχους τους Ευρωπαίους για να πετύχουν αυτό που θέλανε εναντίον των Ρώσων. Αυτό συνέβη και την ύφη την έχουν πληρώσει οι Ουκρανοί. Την έχουν πληρώσει οι Ουκρανοί για δικούς τους λόγους, εσωτερικούς λόγους, του οποίους δεν θα πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί θα μας πάει πολύ μακριά. Όσον αφορά την Ευρώπη εδώ, σε αυτή τη σύγκρουση, ο ρόλος της Ευρώπης είναι τραγικός. Ο πόλεμος συμβαίνει επί του εδάφους της. Αυτή θα πληρώσει τα σπασμένα αν επεκταθεί. Και βλέπουμε μια πλήρη αδυναμία να πάρει θέση ανεξάρτητη, αυτόνομη, να λειτουργήσει ως μια, τέλος πάντων, σοβαρή δύναμη παγκοσμίως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό το λέω γιατί στη χώρα μας ακόμα αποφκαλιζόμαστε γι' αυτό. Δεν υπάρχει αυτό και ούτε και θα υπάρξει. Υπάρχει μια σειρά χωρών ευρωπαϊκών, μεσαίου μεγέθους και μεσαίου βεληνικούς, οι οποίες φαντάζονται ότι είναι ακόμα καιρός των μεγάλων αυτοκρατοριών και κορδώνονται και τέλος πάντων παριστάνουν τους πιο μεγάλους από αυτούς που είναι. Μπερδεύουν τον ίσιο τους με τον πόη τους. Χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Μακρόν. Αλλά και όχι μόνο αυτός. Το ίδιο σημαίνει και με τη Βρετανία και άλλες χώρες. Δυστυχώς είναι ένδειξη του πόσο έχει υποχωρήσει η Ευρώπη ως παρουσία και δύναμη παγκοσμίως, και σε αυτό φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω. Το λέω αυτό γιατί στη χώρα μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται ότι να είναι για τα συγκεκριμένα. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ο μεγάλος χαμένος αυτού του πράγματος που γίνεται, και με αυτό, με την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ζημία. Τώρα, για το Ισραήλ, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι η δεύτερη πηγή πολέμου. Εκεί είναι διαφορετικές καταστάσεις φυσικά, και πάλι όμως οι γερμανικές δυνάμεις από πίσω, υπάρχει παρουσία της Ρωσίας εκεί, δεν θα είναι φανερά, εμπλέκεται στη Μέση Ανατολή, αλλά βέβαια εκεί έχουμε και το παράγοντα
τον Ισραηλινό με τους δικούς τους, με τους δικούς του υπολογισμούς και την τεράστια ισχύ που ασκεί το Ισραηλινό λόμπι εσωτερικά στις ΗΠΑ. Η σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ είναι χωρίς προηγούμενο. Στην ιστορία, όχι μόνο στα πράγματα του κόσμου, στην ιστορία, διότι δεν ξέρουμε τι είναι, δηλαδή η πρώτη φορά συμβαίνει μια τόσο μικρή χώρα να συνδέεται στρατηγικά με μια άλλη τόσο μεγάλη χώρα και η μικρή χώρα στην ουσία να καθορίζει τι κάνει η μεγάλη χώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή. Και να στηρίζει η υπερδύναμη το Ισραήλ χωρίς να λαμβάνει τα δικά της συμφέροντα υπόψη. Γιατί προφανώς αυτά που κάνει το Ισραήλ πλήττουν τα συμφέροντα της Αμερικής. Πλήττουν τη δυνατότητά της να συνεχίσει να είναι υπερδύναμη αυτή που ήταν. Την έχουν τρώσει και ηθικά και πολιτικά. Όχι βέβαια στρατιωτικά ακόμα, αλλά τέλος πάντων οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες. Και σε ένα χρονικό σημείο που έχει στην πλάτη της να λύσει και τα άλλα δύο μεγάλα προβλήματα της Ταϊβάν και της Ουκρανίας ταυτόχρονα. Ακριβώς. Και μπαίνουμε στην Κίνα όπου εκεί πλέον τα χρησιμοποιούμε και σε αυτό. Αν εκραγεί το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι κέριο ζήτημα, διότι ο πραγματικός αντίπαλος των ΗΠΑ ως υπερδύναμη είναι φυσικά η Κίνα. Εκεί είναι παίζεται το παιχνίδι, η οποία Κίνα και διαφορετικές προοπτικές έχει και άλλη οικονομία έχει και τέλος πάντων άλλη αντίληψη του εαυτού της έχει στα παγκόσμια πράγματα. Δεν έχει βέβαια την παρουσία που έχει η Ρωσία παγκοσμίως, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή η παρουσία της και πολιτικά και στρατιωτικά πλέον. Το οποίο όμως είναι αναμονή. Εγώ ήθελα, επειδή θέλω να μας πείτε και λίγο για την πολιτική κίνηση την οποία ετοιμάζετε, θέλω να κλείσουμε όλα αυτά, γιατί στο άρθρο σας όλο αυτό που περιγράφετε, όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, έχει να κάνει με τις κρατικές οντότητες της γεωπολιτικής κακερές. Όμως στο άρθρο, για να κλείσουμε με αυτό, κάνετε μία ανάλυση που το πάτε ένα βήμα παρακάτω και δίνεται το πλαίσιο στο πόσο οι πολυεθνικές οντότητες κυβερνούν τον κόσμο μέσα από ένα παγκόσμιο καπιταλισμό, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, διεθνοποίηση της παραγωγής. Με αυτό να κλείσουμε για να πούμε λίγο στα δικά μας. Ναι. Ακριβώς αυτό το σημείο, το άρθρο είναι ακριβώς αυτό. Τα άλλα, οι περιγραφές και τα λοιπά που γίνονται έχουν τη σημασία τους, αλλά εκείνο που ήθελα εγώ να πω είναι το εξής. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία καίνε για να αναλυθούν πραγματικά στην παράδοση της αριστεράς, που την εστερνίζομαι, την παράδοση τη μεγάλη, τη μαρξιστική, την οποία εστερνίζομαι σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να συνδέονται με τη δομή των οικονομιών και με τη δομή του κεφαλαίου και πώς το κεφάλαιο ανταγωνίζεται παγκοσμίως. Αυτή είναι η μεγάλη παράδοση του υπεριαλισμού όσον αφορά τα θέματα αυτά. Και κατά την άποψή μου, η κοινή ρίζα όλων των πραγμάτων αυτών είναι η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, οι μεγάλες δηλαδή εταιρείες, τεράστιες εταιρείες που δημιουργούν τις αλυσίδες παραγωγής ανά την Φύλιο, και δεύτερον, η παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και άλλα, τα οποία και αυτά λειτουργούν παγκοσμίως. Αυτό το ζεύγος δυνάμεων, το ζεύγος κεφαλαίων, είναι το πιο επιθετικό ζεύγος κεφαλαίων που έχουμε γνωρίσει στην ιστορία. Είναι ισότιμα, δεν καθορίζει το ένα τις στοιχείες του άλλου. Αλλά είναι και τα δύο πάρα πολύ επεκτατικά. Επιθετικά θέλουν να κατακτήσουν την Φύλιο, την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι αυτό που βρίσκεται από πίσω. Και ο ηγεμόνας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τους εξασφαλίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Να δημιουργεί δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν αυτά τα κεφάλαια να κερδοφορούν και να κερδοσκοπούν. Και δεύτερον, ο ηγεμόνας είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να τους εξασφαλίζει φερέγγιο και τέλος πάντων σταθερό παγκόσμιο χρήμα. Να υπάρχει δηλαδή μια μονάδα μέτρησης και πληρωμής στην οποία τα κεφάλαια αυτά να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους παγκοσμίως. Η χώρα η οποία τους εξασφαλίζει αυτά τα δύο, τους κανόνες του παιχνιδιού και το παγκόσμιο χρήμα, είναι στην πραγματικότητα οικονομικός και ο βαθύτερος ηγεμόνας. Και γι' αυτό γίνεται η σύγκρουση σε τελική ανάλυση. Η Αμερική είναι η χώρα που κατέχει το δολάριο και είναι η χώρα που τέλος πάντων ακόμα έχει τεράστια ισχύ στον καθορισμό των κανόνων του παιχνιδιού. Αλλά οι άλλες χώρες, η Κίνα, η Ρωσία και οι καινούργιες που εμφανίζονται, αμφισβητούν ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και από εκεί, σε τελική ανάλυση, πηγάζουν και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ανταγωνισμοί ανά την Ηφίλιο. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί για πρώτη φορά μετά το 1914, την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε ηγεμονικές συγκρούσεις,
υπεριαλιστικές συγκρούσεις, ας τις πούμε, οι οποίες πηγάζουν καθαρά από οικονομικές διαφορές. Δεν υπάρχει ιδεολογικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει καμιά ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αμερική σήμερα. Ή στη Ρωσία και στην Κίνα. Μην κοιτάτε που μιλάνε για κομμουνισμό στην Κίνα. Δεν υπάρχει κομμουνισμός. Καπιταλισμός είναι. Βαθύς μάλιστα. Δεν υπάρχει ιδεολογική διαφορά. Οικονομική είναι διαφορά. Αυτό την κάνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Αυτό που λέτε ίσως να είναι το πιο σημαντικό στην κουβέντα μας, γιατί όλο αυτό που περιγράφεται με μοναδικό στόχο το κέρδος και τους κανόνες προς την επίτευξη αυτού του στόχου, έτσι όπως το αποτυπώνεται, είναι χωρίς συναισθήματα, χωρίς ήθος, χωρίς αξίες. Οπότε είναι κρίσιμη η καμπή. Αλλά όμως, για να περάσουμε τώρα και στα δικά μας, η βαθιά παρακμή πολιτική υπάρχει και στη χώρα μας. Και το πιο οδυνηρό, το πιο επικίνδυνο, ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Εσείς λοιπόν κατεβαίνετε στις προχόμενες ευρωεκλογές υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ενωτική πρωτοβουλία και θέλω να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την κίνηση που συμμετέχετε. Θα σας τα πω σύντομα γιατί σας πήρε και χρόνο το άλλο η άλλη κουβέντα μας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα πριν από χρόνια αρκετά, στον καιρό του 2015 είχα εκλεγεί κτλ. Από τότε κρατήθηκα μακριά, γιατί και οι εμπειρίες εκείνες του 2015 ήταν εξαιρετικά οδυνηρές για πολλούς από εμάς. Συμπεριλαμβάνεστε και εσείς βέβαια σε αυτό, κύριε Δημοπουλίτη, όπως καλά γνωρίζετε. Συνυπήρξαμε συνάδελφοι προδεκαετίας. Ναι, σε δύσκολους καιρούς. Και κάναμε μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσουμε την εντυμότητά μας. Εγώ κρατήθηκα μακριά από αυτό μετά. Τώρα αποφάσισα να δεχτώ την πρόσκληση να συμμετέχω σαν ανεξάρτητο σε αυτό την πρωτοβουλία που θα σας πω τώρα, γιατί πιστεύω ότι όντως έχουμε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Δηλαδή η χώρα χρειάζεται μαχητική αντιπολίτευση. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν υπάρχει μαχητική αντιπολίτευση η οποία να μιλάει με γνώση, με όρους και να αγγίζει το λαϊκό στοιχείο, να έχει κάτι να του πει και να του δίνει μια προοπτική. Γι' αυτό και αποφάσισα να συμμετέχω. Τώρα η πρωτοβουλία που φτιάξαμε είναι ενωτική. Και όπως καταλαβαίνετε και καλά γνωρίζετε στην ελληνική πολιτική ζωή, τα ενωτικά πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, γιατί ο καθένας έχει το μπαϊράκι του και ο καθένας έχει τους στόχους του, ειδικά στα μικρότερα κόμματα. Εμείς μετά από πολλές συζητήσεις φτιάξαμε αυτή την σύμπραξη. Από μια μεριά είναι το ΜέΡΑ25 με τον Γιάννη Βαρουφάκη, από την άλλη είναι η ενωτική, είναι με συγχωρείτε, η ανατρεπτική οικολογική αριστερά που περιλαμβάνει τη ΛΑΕ και άλλες οργανώσεις αριστεράς. Δεν μπήκαμε στο ΜέΡΑ25, δεν είμαστε του ΜέΡΑ25, συμπράττουμε με το ΜέΡΑ25 και έχουμε κοινούς στόχους και πολιτικές επιδιώξεις. Είναι μια έντιμη πολιτική συμφωνία που ελπίζουμε να ανοίξει έναν δρόμο. Τώρα, ο σκοπός μας είναι να βάλουμε έναν ευρωβουλευτή, αυτό είναι το μάξιμο που μπορούμε να πετύχουμε στις συγκεκριμένες συνθήκες, ώστε να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση και στην Ευρωβουλή, διότι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καλή, αναφερθήκαμε προηγουμένως εν συντομία και σε αυτό, είναι μάλλον πάρα πολύ άσχημη. Να ασκήσουμε λοιπόν συστηματική κριτική στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, σε αυτά που γίνονται στην Ευρώπη και οθούν τον κόσμο προς την άκρα δεξιά και προς φαινόμενα δύσκολα, και από εκεί, μέσω της ευρωπαϊκής και άλλης κριτικής που θα ασκήσουμε, να ακουστούμε και στην Ελλάδα και να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση και στην Ελλάδα. Γιατί είναι τέτοια η κατάσταση των πραγμάτων στη χώρα μας, με αυτή την ασφικτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και τον αυταρχισμό και την αλαζονία που εκπέμπει, που είναι πολύ δύσκολο να ακουστείς, να πεις πράγματα τα οποία να πείθουν και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι... Για να κάνουμε και λίγο διάλογο και να βγουν λίγο και προτάσεις. Σε αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι. Μέχρι πρότινος η αντιπολίτευση το αντιμνημονιακό μπλοκ, το λεγόμενο, ας πούμε, κυριάρχησε με ένα καταγγελτικό λόγο για τα κακώς γινόμενα. Αυτό δημιούργησε ένα άρμα ορμής που πάνω εκεί χτίστηκαν καριέρες. Αυτή τη στιγμή όμως, και ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά είναι οι ευρωεκλογές κάτι πολύ σημαντικό που όμως υποβαθμίζεται, γιατί οι κοινοτικές οδηγίες πλέον καθορίζουν τις εθνικές νομοθεσίες και κατευθύνσεις σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν το τι θα στείλουμε στην Ευρωβουλή είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια πρόταση. Ο κορονοϊός, ας πούμε, ήρθε
και έδειξε μερικά πράγματα που έχουμε κουβεντιάσει σε παλαιότερες εκπομπές για τη μονοκαλλιέργεια, για την τομή της οικονομίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Εσείς, πολύ συνοπτικά, μπορείτε να μας πείτε λίγο την πρότασή σας από το πρόγραμμά σας. Τέσσερα σημεία είναι αυτά τα οποία εγώ προσωπικά, μέσα στο πλαίσιο της, φυσικά, της πολιτικής συμφωνίας που έχει γίνει για τις εκλογές, τέσσερα σημεία αυτά που εγώ προσωπικά θα θίξω, γιατί τα πιστεύω ότι είναι κεντρική σημασία για τη χώρα μας. Και δεν είναι καταγγελτικά, ξέρετε πάρα πολύ ότι εγώ δεν είμαι της καταγγελίας, είμαι των θετικών προτάσεων. Τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι, αναφερθήκατε ήδη, το πρώτο είναι η οικονομία. Εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις για την οικονομία. Σε πρώτο επίπεδο για την ανακούφιση των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων, γιατί η ακρίβεια τσακίζει πολύ πλασιά στρώματα του ελληνικού λαού, χαμηλή μισθή και ψηλές τιμές. Εμείς θα μιλήσουμε και αυτά, έλεγχο των τιμών και πολιτική μισθών πολύ διαφορετική, αλλά αυτά είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα για να ανακουφιστεί αυτός που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και είναι πάρα πολύ αστεί. Μέσω μακροπρόθεσμα αυτό που θα καταθέσουμε είναι προτάσεις για την παραγωγική αναδιάρθρωση στην οποία αναφερθήκατε. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να προχωρήσει με την οικονομία που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι μη βιώσιμο αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα και προτάσεις για ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και ανάταξη του τομέα των υπηρεσιών. Δεν γίνεται να ζούμε με τουρισμό που πιάνει το 25% του ΑΕΠ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι μια χώρα που μπορεί να επιβιώσει με αυτές τις καταστάσεις, φέροντας κεφάλαια από το εξωτερικό για να κερδοσκοπήσουν στα ακίνητα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα, ο πρώτος και να προσθέσω ότι ο πρωτογενής τομέας μετέχει με ένα 4-5% στο ΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, και ένα 16% είναι μεταποίηση. Οπότε όλο αυτό ολοκληρώνει τη στρέβλωση. 16% μεταποίηση, 9%. Δηλαδή είναι απίστευτα από τα πηγή. Μην μπούμε τώρα σε νόμες, θα τρομάξει ο κόσμος. Με χαμηλότερες επενδύσεις, με ελάχιστη παρουσία του δευτερογενούς τομέα, ο πρωτογενής τομέας άσχει, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Οι υπηρεσίες που έχουμε και που είναι πολύ μεγάλες είναι μη ανταγωνιστικές. Όλα αυτά γίνονται γιατί στη βάση των χαμηλών μισθών είναι μια οικονομία χαμηλών μισθών. Αυτό φτιάξαν τα μνημόνια, κύριε Δημοπουλίτη. Η οικονομία των μνημονίων είναι μια οικονομία χαμηλών μισθών. Το λέω αυτό γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε και θα δείξουμε. Μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ανεβούν οι μισθοί συστηματικά, διότι η οικονομία μας βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς. Με επενδύσεις της τάξης του 14-15% του ΑΕΠ. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ο Έλληνας ιδιώτης κεφαλαίουχος δεν επενδύει. Οι ελληνικές τράπεζες δεν δανείζουν για παραγωγικούς σκοπούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν θα την πούμε με πραγματικούς όρους και θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι τα δημοκρατικά δικαιώματα. Τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συστηματικά παραμερίζει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Πλέον ως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας καταγγέλει. Δηλαδή, να πείστε, η Ευρωπαίοι εισαγγελέας βγαίνει και λέει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε καλά. Μας πήρα η μυρωδιά και στο εξωτερικό, δηλαδή. Τα Τέμπη, η Θεσσαλία, οι παρακολουθήσεις που κάνει ο κ. Πρωθυπουργός, τα προσωπικά δεδομένα που παίρνει η κυρία Σιμακοπούλου. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει και πρόσχημα. Θέλει λοιπόν να μιλήσουμε και θα το κάνουμε και εγώ προσωπικά δηλαδή για θέματα δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πράγμα. Γιατί, να σας πω και γιατί. Τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι το όπλο του φτωχού και του καταπιεσμένου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι αφηρημένο καλό τα δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει άλλη απαντοχή ο φτωχός. Αυτά είναι τα όπλα του. Επομένως, πρέπει να το θέσουμε στην πρώτη γραμμή. Το τρίτο είναι φυσικά το γεωπολιτικό. Θέματα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή, καλώς εννοούμενης και εθνική κυριαρχία που θα μιλάει λαϊκή γλώσσα. Τη γλώσσα του καθημερινού Έλληνα, δηλαδή, και όχι τη γλώσσα αυτών που έχουν πολλά λεφτά και θέλουν να παραστήσουν τον πατριώτη. Εθνική κυριαρχία με συνείδηση του πώς η χώρα μας μπαίνει στην παγκόσμια σκηνή. Τι σημαίνουν οι συμμαχίες της, τι σημαίνει αυτό το πράγμα να είμαστε στην πρώτη γραμμή του πολέμου της Ουκρανίας, να στέλνουμε όπλα και χρήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Σε μια διαμάχη που δεν μας αφορά άμεσα. Να κάνουμε συμμαχίες με το Ισραήλ, την πιο επικίνδυνη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά την εκτίμησή μου. Να έχουμε συμμαχίες με την Αίγυπτο, μια δικτατορία που είναι επί ξύλου κρεμάμενη. Αλλά αυτά θέλουν συζήτηση. Να έχουμε την πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση που εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει στην ελληνική ζωή μου. Αυτά είναι προς ανοιχτή συζήτηση. Και το τέταρτο και τελευταίο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο από όλα, ίσως. Εγώ προσωπικά θα θέσω και θέματα
κράτους και δημόσιας διοίκησης. Διότι η προσωπική μου θέση είναι ότι το συλλογικό πρέπει να υπερέχει το ατομικό, το συνολικό να υπερέχει του ιδιωτικού. Ναι, αλλά όταν μιλάς για το δημόσιο, το κοινωνικό, το συλλογικό στην Ελλάδα και αναφέρεσαι στο ελληνικό κράτος χωρίς να αναγνωρίζεις τα προβλήματά του, δεν πείθεις. Πρέπει να πούμε ευθέως ότι έχουμε θέματα μεγάλα δημόσιας διοίκησης και να βρούμε την πηγή τους. Γιατί αν το κράτος και η δημόσια διοίκηση δεν πάνε καλά, η απάντηση δεν είναι να φέρουμε το ιδιωτικό. Δεν είναι να αντικαταστήσουμε το δημόσιο με το ιδιωτικό. Να κάνουμε το δημόσιο καλύτερο είναι η απάντηση. Και να βρούμε τη ρίζα των προβλημάτων του δημοσίου, που είναι φυσικά, μάλλον τις ρίζες που είναι πολλές, δύο εκ των οποίων έχουν πολύ μεγάλη σημασία και εδώ θα τελειώσω. Η πρώτη ρίζα του κακού είναι η άμεση διαπλοκή του ελληνικού δημοσίου με τα μεγάλα συμφέροντα. Από εκεί ξεκινάει η διαφθορά, κύριε Δαμαβολίτη. Δεν ξεκινάει από τον μικρό επιχειρηματία και τον ιδιοκτήτη καφετέριας. Το πρόβλημα της διαφθοράς ξεκινάει. Και ήταν επειδή συμμετείχατε στο αντιμνημονιακό μπλοκ, συμμετείχαμε μάλλον, ήταν από τα βασικά αιτήματα που είχε υποσχεθεί συλλήφθη το αντιμνημονιακό μπλοκ ότι όταν αναλάβει την εξουσία θα φέρει. Δηλαδή κάθαρση. Κάθαρση στη διαφθορά, κάτι το οποίο δεν το είδαμε και δεν ευγιοπόνος, ας πούμε, από την ελληνική κοινωνία. Ίσα-ίσα, αυτό που βγήκε ήταν μια άλλη μορφή του παλαιότερου, με πάρα πολύ μεγάλη ισχύ για ορισμένα κέντρα, για μεγάλους, τέλος πάντων, ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι πανίσχυροι. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Από εκεί ξεκινάει η πρώτη αδυναμία και η μεγάλη διαφθορά. Το δεύτερο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, κατά την άποψή μου, είναι σε αυτό που αναφερθήκατε ακροθυγώς πριν από λίγο. Το ελληνικό κράτος έχει γίνει διεκπαιρεωτής οδηγιών πολιτικών και νομοθετημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν γίνεσαι διεκπαιρεωτής, ιδίως όταν ανήκει στην περιφέρεια, όπου ανήκει και το ελληνικό κράτος, γιατί δεν είναι η χώρα του κέντρου, μην κοιτάτε τι λέει ο ένας και ο άλλος, μπήκαμε στο σκληρό πυρήνα. Το κακό μας το καιρό έχουμε στο σκληρό πυρήνα. Χώρα της περιφέρειας είμαστε και μάλιστα από τις πιο, τέλος πάντων, ταπεινές χώρες της περιφέρειας. Όταν λοιπόν ανήκεις στην περιφέρεια με τον τρόπο αυτό και έρχονται οι πολιτικές από έξω και εσύ τις διεκπεραιώνεις, τότε το κράτος σου χάνει δεξιότητες. Χάνει την ικανότητα να παράγει πολιτική. Χάνει την ικανότητα να διαγνώσει το μέλλον και να διαμορφώνει τα πράγματα όπως πρέπει για το καλό της χώρας σου, για το καλό της κοινωνίας και της χώρας σου. Αυτό, κατά την άποψή μου, διαπερνά την ελληνική δημόσια διοίκηση. Και είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί εκτενώς, να τεθεί επιτάπητος. Μπας και αρχίσουμε και βρίσκουμε και βρούμε κάποια, τέλος πάντων, απαντήσεις που να πείσουν τον κόσμο και να βάλουν τη χώρα μας σε καλύτερη ρότα. Αυτό πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας. Εγώ αυτά θα πω. Αυτή είναι και μια από τις κεντρικές θέσεις της πρωτοβουλίας που φτιάξαμε και με την οποία θα μπούμε στο. Της ενωτικής πρωτοβουλίας. Με λίγα λόγια, εμείς να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάντως, είναι μια δύσκολη καμπή στην πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης, γιατί επειδή δεν έχουν μετασχηματιστεί οι έννοιες ανάλογα με την εξέλιξη των μεγεθών που έχουμε στα προβλήματα, δεν γίνεται σωστή ανάγνωση, γι' αυτό και βλέπουμε και αυτά τα δυσανάλογα. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Λεπέν είναι μπροστά από τον Μακρόν στη Γαλλία, αυτό κάτι σημαίνει. Όταν στη Σουηδία, ας πούμε, του Λοφ Πάλμε κυβερνάει η δεξιά με τη συνδρομή της ακροδεξιάς, αυτό έχει μια σειρά από μηνύματα που ενδεχομένως να μην τα έχουν αναγνώσει σωστά στην αριστερά. Μακάρι να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο από την ακροδεξιά και την δεξιά σε αυτό που φαίνεται στο ανάγλυφο της Ευρώπης. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Λαπαβίτσα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί οι συζητήσεις μας έχουν και για μένα μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζω να έχουν ενδιαφέρον και για τους. Είναι μια πρόκληση σίγουρα μέχρι τις ευρωεκλογές να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ. Γεια σας.